είναι ειλικρινά μία από αυτές τις συζητήσεις που πραγματικά βλέπεις σε παρέες ενός, δύο, τριών ατόμων. Σίγουρα ενός δεν βρίσκεις γιατί δεν είναι παρέα, αλλά παρατηρείς ότι ένα από αυτά τα δύο άτομα ή τρία άτομα είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένο απέναντι στα ζώα. Γιατί το λέω αυτό? Θα παρατηρήσεις σε αυτή την κουβέντα το εξής, ότι ένα από τα δύο άτομα, θα το δεις στην πορεία, σαν κλείνεται και σαν δημιουργεί άμυνες, χωρίς απαραίτητα να έχω απευθυνθεί σε αυτό, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με το συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή, πάμε να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ. Ναι, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Εν τω μεταξύ, μια πολύ κλασική δικαιολογία, με την έννοια ότι ξέρεις κάτι, είναι ελαφίλε, βιάζομαι. Το οποίο το λένε είτε στις πωλήσεις, είτε όταν μιλάς για τον βιγανισμό. Ξέρεις, δεν έχω πάρα πολύ ώρα. Αλλά εσύ έχεις άδικο, αλλά εγώ πρέπει να φύγω. Οπότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε γιατί έχεις άδικο. Αλλά έχεις άδικο, έτσι, το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αφιερώνεις το χρόνο και να προσκαλέσεις και το άτομο που έχεις μπροστά σου. Ξέρεις κάτι, αν δεν μπορείς, εγώ θα τα πω με το παιδί, εσύ μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλεις. Πάρα πολύ σημαντικό το πώς αφιερώνεις το χρόνο σου, γιατί αφιερώνεις το χρόνο σου και ο τρόπος που μιλάς σε άτομα που θέλουν να σε ακούσουν. Δες πώς πήγε αυτή η συζήτηση. Θεωρώ ότι η πληροφορία πήγε εκεί που ήταν να πάει και παρότι δεν συμμετείχαν και τα δύο άτομα, το δεύτερο άτομο, παρότι ήθελα να ξεφύγει από το wake up call της συνείδησης, δηλαδή εμένα, δεν έμεινε εκεί, μάλλον δεν έφυγε, συγγνώμη, έμεινε εκεί, άκουσε και πήγε στο διατάφτα. Θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις ένα άτομο το οποίο είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένο, πολύ πιο συνειδητοποιημένο, μπορεί να παρασύρει θετικά για κάτι το οποίο έχει θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή το να είσαι vegan. Και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση αξίζει το χρόνο σου, αξίζει το ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή η συζήτηση. Γενικά σου θα το κάνει αυτό. Ε. Μπράβο. Εμείς ουσιαστικά δείχνουμε τις στάνταρ πρακτικές. Πώς θα μεγαλώνουν, πώς θα σφάζουν. Μπράβο. Ναι, ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθεί αυτή η βιομηχανία. Και από εκεί και πέρα λέμε, ρε παιδιά, okay, πώς σας φαίνεται αυτό, ξέρω. Σας αρέσει, δεν μας αρέσει, τι γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό? Εντάξει, δεν θα έλεγα μου φαίνεται καλό, αλλά κάπως πρέπει να γίνει αυτό. Κάπως πρέπει. Η ερώτηση είναι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος που εμείς μπορούμε, δηλαδή πρέπει να φάμε ζώα, ρε παιδί μου, ή μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Πρέπει να φάμε ζώα. Πρέπει. Κρέας, δηλαδή, δεν θα ήταν. Γιατί όμως? Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να φάμε αυτά τα ζώα? Παίρνουμε κάτι από αυτά? Τι δεν πρέπει, παίρνουμε. Τι? Παίρνουμε. Ναι. Τι άλλο? Ότι χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ναι, ρε παιδί μου. Να φάμε δηλαδή. Άκου. Αν εσύ είχες έναν τρόπο να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι για να είσαι υγιής, έτσι, γιατί αν δεν μιλάμε για το να είσαι υγιής, δεν ισχύει και ο οργανισμός. Αφού δεν μπορεί να είμαι υγιής, τι μου λες, ξέρω εγώ. Αλλά από τη στιγμή που αν είχαμε την επιλογή να φάμε κάτι το οποίο είναι από φυτά και να έχουμε μια στοχευμένη διατροφή και να είμαστε υγιείς, θα ήταν κάτι που θα προτιμούσες εσύ ή που θα έλεγες ότι θα τρώω ζωικά? Δηλαδή, αν μπορούμε να πάρουμε. Εντάξει, σίγουρα θα μου λες. Ότι θα έτρωγα κάτι άλλο εκτός από. Ναι, δηλαδή. Όχι να μην είσαι ζεστικός, ρε παιδί μου, ούτε να μην έχεις γεύση, είναι να προσδιορίσεις το τι τρως για να μην συμμετέχεις σε αυτό. Γιατί η κουβέντα αυτή είναι, αν λέγαμε ότι πρέπει να φάμε ζώα αποκλειστικά, θα λέγαμε εντάξει, ρε παιδιά, δεν μας αρέσει, πρέπει. Η κουβέντα είναι μπορούμε να αναπροσδιορίσουμε. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε. Ωραία. Σίγουρα. Η ερώτηση είναι η εξής. Τι θα σε εμπόδιζε εσένα να σταματήσει να συμμετέχει σε αυτό? Δεδομένου ότι σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στα ζώα. Αν δεν σε ενδιαφέρει, οκ. Okay. Είναι άλλη κουβέντα. Τι με ενδιαφέρει, πώς είναι μια ερώτηση? Εσύ δεν προσφέρει. Όχι. Ούτε ζωικά. Πρόσεξε γευστικά. Είσαι vegan δηλαδή. Είμαι vegan. Okay. Γευστικά όμως το κρέας μου άρεσε. Δεν σταμάτησα να τρώω ζώα ή ζωικά παράγωγα γιατί δεν μου άρεσε η γεύση. Δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο. Φεύγεται. Καλά. Δεν είναι ότι για εμένα δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας καλός τρόπος ή λόγος για να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Αν θέλετε, κάνετε ένα τσάκιο εκεί να βλέπετε παράλληλα. Αν είδατε αρκετά. Βλέπετε. Ωραία. Αυτό είναι το πράγμα. Γιατί εγώ, αν θα μου έλεγε να φάμε σκύλο, σου έλεγα, αλλά είσαι τρελό. Δηλαδή, να φάμε σκύλο. Ναι, του λέγα, είσαι τρελό, τι να φάμε σκύλο, ξέρω. Να φάμε γάτα, τι να φάμε γάτα. Αλλά άμα μου έλεγε χοιρινό, κοτόπουλο, ψάρι, δεν θα με πειράζε. Το θέμα είναι, τι διαφορά έχουν αυτά τα ζώα με τα άλλα ζώα που αυτά τα ζώα λέμε ότι τα προστατεύουμε και τα άλλα λέμε ότι τα τρώμε?
Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Ποια είναι? Εντάξει, άλλο. Τώρα δεν ξέρω, σκύλο μου λες γάτα. Είναι άλλο είδος. Ρε, έχουμε μια δουλειά, ρε μαλάκι, ερχόμαστε μετά, έχουμε δουλειά. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί μ' αρέσει να δει. Σήμερα όλη δουλειά έχετε. Όσοι θέλουν να φύγουν έχουν μια δουλειά. Τι δουλειά έχετε εσείς? Πρέπει να πάμε να πάρουμε κάτι. Δηλαδή, μου λες να μην τρώμε. Θες να πας εσύ και να μας ξαναβρεις εδώ? Δεν πρέπει να πάμε μαζί. Δηλαδή, μου λες τώρα ναι, να μην σκοτώνουμε τα ζώα για να μην το τρώμε. Κοίταξε, ο λόγος που σκοτώνουμε τα ζώα είναι για να τα φάμε. Ωραία. Και συμβαίνει, ρε παιδί μου, γιατί το 99% του πλανήτη αυτή τη στιγμή πληρώνει, λέει, πάρε τα λεφτά μου για να πάρω εγώ το προϊόν που έχεις, δηλαδή το ζώο, το σώμα του ζώου. Αυτή είναι η κουβέντα. Γιατί αν δεν το πληρώσουμε εμείς, αυτό το αυτομάτως σταματάει να συμβαίνει. Όχι αύριο προφανώς, έτσι. Απλά όταν καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι κακό, αν το καταλάβουμε, λέμε ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Κατάλαβες πώς το λέω? Πώς σου φαίνεται σένα αυτό? Εντάξει, παλιά γινόταν αυτό και τώρα γίνεται. Δηλαδή, μπράβο, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Δεν υπάρχει τρόπο. Κοίταξε, πράγμα. Το θέμα είναι ότι μπορείς να σκεφτείς πράγματα που γινόταν παλιά και αλλάξαμε. Εντάξει, θα τα μειώσουμε, π.χ. να μην γίνουν τόσο πολύ, να μην σφάζουν, να μην κάνουν, να μην σκοτώνουν. Ναι, αλλά να μειωθεί πάλι λίγο, γιατί τώρα βλέπω κάθε χρόνο και περισσότεροι βίγκαν, περισσότεροι. Ναι, το θέμα είναι ότι εσένα σε ενδιαφέρει αν θα το κάνουν οι περισσότεροι ή αν αυτό είναι κάτι καλό. Γιατί το λέω? Είναι δύο διαφορετικά είναι αυτό τώρα. Ναι, μα γιατί. Άλλοι που είναι, δεν θέλουν. Δεν γουστάρουν να γίνουν vegan. Μπράβο. Είναι άλλοι που λένε μόνο κρέας. Πολύ ωραία. Εγώ έτσι έλεγα, ας πούμε. Ναι. Για να καταλάβεις. Έτσι, εντάξει. Μπράβο. Η κουβέντα ποια είναι τώρα? Από τη στιγμή που έχουμε επιλογή εμείς, μπορώ να φάω κάτι το οποίο προέρχεται από φυτά και είναι νόστιμο? Ναι, γίνεται. Την επιλογή τέλος πάντων την έχω. Το θέμα είναι ότι όταν δεν κάνω αυτή την επιλογή, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τι με κοιτάζω, αλλά. Απάντε λίγο. Τι να απαντήσω? Σαν το που σε ρωτάει. Αφού θέλει να φύγει, δεν συμμετέχει. Δεν ακούω. Τι να πει. Δεν ακούει. Τέλος πάντων. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί σκέψου σε έναν κόσμο στο παρελθόν συνέβαινε κάτι κακό. Π.χ. Ήταν σκλάβοι οι μαύροι άνθρωποι. Δεν είχαν δικαιώματα οι γυναίκες. Τότε κάποιος που έβλεπε ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος δεν θα συμμετείχε σε αυτό. Δεν τα συγκρίνεις ότι... αυτά. Δεν τα συγκρίνω. Κατάλαβες τι συγκρίνω? Μάλλον κατάλαβες κάτι διαφορετικό. Εγώ συγκρίνω τη λογική. Η λογική ποια είναι? Γύρω μου κάποιος κάνει κάτι. Για εμένα αυτό το κάτι είναι κακό. Έχω την επιλογή είτε να συμμετέχω είτε να μην συμμετέχω. Μην μπερδεύεσαι. Αυτό εξετάζουμε τη λογική. Και λογική συνέπεια δεν υπάρχει όταν λες ότι το κάνουν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι μπορεί να κλέβανε, μπορεί να σκοτώνανε, μπορεί να βιάζανε. Αν το κάνανε οι υπόλοιποι, θα ήταν ένας αρκετά καλός λόγος για να το κάνεις και εσύ, αν ήξερες ότι είναι λάθος. Έχεις μου συγκρίνεις τώρα το βιάσμα. Τον έκαψα. Φίλε, το λέω πολύ ξεκάθαρα. Μην πιάνεσαι από αλλού. Δεν συγκρίνω τον βιγκανισμό. Συγκρίνω τη λογική συνέπεια. Κατάλαβες τι είναι η λογική. Εγώ σου λέω. Άγια σου. Άρα λοιπόν, έστω ότι ερχόταν κάποιο δίπλα σου και σου έλεγε είναι καλό. Επειδή το έλεγε ο διπλανό σου, θα έλεγε εντάξει, είναι καλό. Όχι. Άμπρα, αυτό λέω. Γιατί κάποιο δίπλα σου μπορεί να έλεγε ότι είναι καλό να έχουμε σκλάβου. Μπορεί. Άσε το τι λένε, να σου έλεγε κάτι κακό, ρε παιδί μου. Εσύ επειδή θα το έλεγε διπλανό σου, θα το άκουγε. Αυτό σου λέω. Αυτή είναι η κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα. Δεν μπλέκω τα θέματα. Τη λογική εξετάζω. Τι δεν έχεις καταλάβει, γιατί με κοιτάζει, είμαι απορία, είμαι. Δεν ξέρω, κάτι δεν σ' αρέσει. Πάμε γιατί θα αρχίσουμε και ερχόμαστε μετά. Ευχαριστώ πολύ. Πού έμεινες, τι θα σε εμπόδιζες στο να το κάνεις στην πράξη? Δεν ξέρω. Okay. Είναι γούστα πήρα... τώρα, ανάλογα. Ρε παιδί μου, είναι γούστα. Είναι όμως γούστα με συνέπειες. Αν έτρωγα κάτι άλλο που θα τέριαζε το κρέας, ναι, θα το έκοβα το κρέας. Τα υπόλοιπα? Ποια υπόλοιπα, δηλαδή. Γαλακτοκομικά, αυγά, τσάρια, μέλι. Άμα μπορούσα να τα βρω με κάποιο άλλο τρόπο ώστε. Αυτά μπορείς να βρεις. Δηλαδή, τότε ναι. Τα αντικατάστατα υπάρχουν, σκέψου όλα και όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο φθηνά και πιο νόστιμα. Σου λέω, εγώ τσακωνόμουν την πάνω μου γιατί δεν έχει κρέας στο φαγητό, δεν στο λέω στην τύχη. Ναι, ναι. Δηλαδή, 25 χρόνων έγινα vegan, το Νοέμβρη ξέρω εγώ που. 27. Ναι, 27 το 15. Έλα. Και η κουβέντα είναι ότι είμαι 7 χρόνια vegan τώρα, αλλά προέρχομαι από ένα κομμάτι. Που φαίνεται ότι είναι μια επιλογή η οποία έχει συνέπειες σε συναισθανόμενα όντα. Δηλαδή μου φαίνεται το σωστό. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι ζω σε έναν κόσμο που έχουμε σκλάβους και εγώ συνειδητά επιλέγω να μην έχω σκλάβους. Το κρέας, δηλαδή, το σλίπι. Ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή μυρίζει ένα σουβλάκι, θες να παραφράσεις. Περίμενε.
μυρίζει κάτι το οποίο μυρίζει νόστιμα. Σωστά. Ναι. Μπράβο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν θα μυρίζει άγνωστα, δεν θα μυρίζει. Δεν θα μάτσε να μου αρέσει η γεύση. Το θέμα είναι αυτό που σταμάτησε να μου αρέσει. Η είναι... ιδέα δεν σ' αρέσει. Μπράβο. Αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιον ή να τον εκμεταλλευτεί χωρί να παραβιάσει, αν θέλει, τα δικαιώματά του. Κατάλαβε τι κάνει η κουβέντα. Ναι. Μπράβο. That's it. Επίσης, μπορώ να σου πω ότι αυτό το κομμάτι της γεύσης το έχω αντικαταστήσει. Δηλαδή, πλέον όταν πας να αγοράσεις vegan burger. Μπορεί να θες να φας σουβλάκι, τι τρως? Θα φάω κάτι το οποίο μέσα έχει είτε γύρω vegan. Γύρω vegan. Αμέ. Είσαι άρρωστος. Εγώ είμαι άρρωστος. Τον έχεις φάει ποτέ? Αμέ. Έχω φάει κιμά. Σόγιας. Ναι. Μαζί σου. Λοιπόν, άκου. Ήμουν ένα χρόνο vegan, φίλε, και τη σόγια δεν την άγγιζα. Γιατί είναι κακομαγειρεμένη. Η σόγια είναι σκέψη ένα σφουγγάρι το οποίο μαζεύει ό,τι γεύση του δώσει. Αυτά είναι, όχι μαγειρεμένη. Βρε, ακούς τι σου λέω. Ένα χρόνο σου λέω ότι η σόγια δεν έτρωγα. Δεν μου αρέσει, παιδιά, πώς το τρώτε. Σιγά σιγά να τη μαγειρεύει κάποιο σωστά, σου αρέσει και αλλάζει και ο τρόπος που λειτουργούν οι διατροφικοί σου κάλικες, οι αδένες, δηλαδή που έχει στο στόμα σου και διέβεσαι. Αυτό το πράγμα σιγά σιγά αλλάζει. Δηλαδή, σου λέω ότι τα Χριστούγεννα δεν θα φας. Κοίταξε. Συνήθως θα πάρουμε κάτι απ' έξω και θα το φτιάξουμε το οποίο θα είναι vegan. Δηλαδή θα πάρεις κάποιο έτοιμο μπέργκερ. Γαλοπούλα μεσόγειο, ας πούμε. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να φτιάξει. Υπάρχουν πράγματα που θυμίζουν τη γαλοπούλα, αλλά δεν μου άρεσε ποτέ βέβαια αυτό το κομμάτι. Οπότε θα πάει κάτι σε μπέργκερ, κάτι σε γύρο, μπορεί να φτιάξουμε κάποιο ψητό. Μεσόγεια. Δεν είναι μόνο η σόγια, είναι και το seitan, το οποίο είναι αλεύρι gluten. Αλεύρι, τέλος πάντων, το οποίο έχουν απομονώσει μόνο την πρωτεΐνη. Είσαι ακραίο. Δεν είμαι ακραίο, ρε φίλε. Έλα εδώ, έλα μαζί μου. Γιατί μου λες ότι είμαι ακραίο. Έλα εδώ. Είμαι ακραίος που δεν θέλω να κάνω αυτό σε αυτά τα ζώα και θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο παράγεται από φυτά. Πώς είναι, φίλε, το ένα ακραίο και το άλλο δεν είναι? Είναι ακραίος θέλω να φτιάξω κάτι από αλεύρι. Εδώ μιλάμε να σκλαβώσεις. Έχουμε σκλαβώνει και σκοτώνουμε 70 δισεκατομμύρια ζώα στην ξηρά κάθε χρόνο και 1-3 τρισεκατομμύρια ζώα στη θάλασσα. Γιατί εγώ. Δηλαδή, δεν είναι ακραίο αυτό που τα κρεμάμε έτσι. Όλα και το κοτόπουλο είναι σκέψου σαν σκυλί. Μπορείς να καταλάβεις ένα σκυλί. Δες το έτσι. Ας ακολουθάει, είναι περίεργο, μπορεί να καταλάβει το όνομά του, να έρθει, όλα αυτά. Κοίτα τα. Μου λες ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και το ακραίο είναι να φτιάξει κάτι από αλεύρι. Όχι, ρε φίλε, να φτιάξει κάτι από αλεύρι, να πάει να γαμηθεί. Αυτό δεν το κάνω. Αυτό ξέρει τι είναι. Κανείς τα κάνει. Όχι, είναι μπάνιο με ηλεκτρισμό. Αυτό είναι μέθοδος αναισθησίας. Και μάλιστα ανήκει από τις ανθρώπινες μεθόδους. Παπ. Κατάλαβε. Το κεφάλι. Ναι, το λαιμό. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Πού το βρήκες αυτά τα βίντεο, Σταύρο, στον τύπου γαμπήκες? Φίλε, άκου. Επειδή ακούσατε την κουβέντα, κάτσε. Απλά να σας τις δώσω να μην τις πετάξετε, μην γιατί τις τυπώνουμε εμείς. Άκου. Κρατήστε από μία να σου πω δύο κουβέντες. Είστε παρέακι, καλό, έτσι. Ναι. Είστε παρέα. Ναι. Ωραία. Εσύ δεν τον. Όχι, δεν τον άφηνε, σωστή. Δες το Dominion. Εκφωνεί Χωακίν Φίνιξ, είναι αυτός που έπαιζε τον Τζόκερ, η Σία, ο Μόμπι. Γνωστοί άνθρωποι που είναι vegan δεν έχουν να σου πουλήσουν κάτι. Σου λέει όμως παρόλα αυτά μπορείς να κάνεις καλύτερα. Η δείχνει, είναι γυρισμένο μέσα σε 7 χρόνια στην Αυστραλία. Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τις καλύτερες συνθήκες εκτροφής ή σφαγή ζώων. Αυτά θα δεις. Αλλά θέλω να τα δεις για να καταλάβεις γιατί κάποιος έγινε vegan. Και πες μου τώρα, αφού το δει, please δες το όμως. Και πες μου μετά Βασίλη με λένε. Αυτό που είδα είναι ακραίο και δεν είναι ακραίο το να μη συμμετέχει σε αυτό. Ή πες μου, αυτό που είδα είναι το φυσιολογικό και εσύ είσαι ακραίος που δεν συμμετέχεις. Εγώ δεν. Βρε. Σε μένα μην την βρεις τη λογική, έτσι κι αλλιώς. Ξαναλέω, το θύμα δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, κάποιος που θα πάει στην Κίνα και θα πει: εγώ δεν τρώω σκυλιά, ξέρω εγώ. Γιατί στην Κίνα είναι φεστιβάλ αυτό το πράγμα. Πώς λέμε εμείς γαλοπούλα. Συμφωνίζω κανονικά. Μπράβο. Και πάει κόσμος από όλο τον κόσμο και πάει και τρώει σκύλο γιατί είναι νόστιμος. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μυρίσει σκύλο και να τον είχαμε φάει, δεν ξέρεις ποτέ. Εκεί πέρα σκέψου πάνε γιατί είναι νόστιμο. Πώς εδώ λέμε ότι τα σκυλιά αυτά τα προστατεύουν? Αυτό είναι κύριε Βατομιστόλη. Αυτό είναι εκρουστικό όπλο. Είναι σκέψου, προκαλεί μια μορφή διάσησης σε αυτό το ζώο και είναι πάλι μια από τις μορφές αναισθητοποίησης. Γιατί σκέψου τώρα ότι. Και μετά πήγουν το μαχαίρι στο λαιμό για να αιμορραγείς. Σκέψου μια πολύ δυνατή κρούση εδώ. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο είναι νευρικές απολήξεις στον εγκέφαλο. Προκαλεί διάστηση, ρε παιδί μου. Τι σκέφτεσαι ότι κουτούλησες κάπου πολύ δυνατά. Yeah. Αλλά αυτό είναι στιγμίο. Είναι, δηλαδή δημιουργεί μια. Πώς να σου το πω. Όχι one inch punch, ρε παιδί μου. Κάτι τέτοιο. Γιατί σου ξαναλέω. Η διαφορά είναι μία. Φεύγω και πάω σπίτι μου και δεν συμμετέχω σε αυτό. Και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουν, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν κάνω μαλακίες ή τέλος πάντων δεν κάνω κάτι κακό. Ή συνεχίζω και επειδή μου αρέσει η γεύση, ξέρω εγώ, η συνήθεια, το κάνουν άλλοι, είναι νόμιμο, όλα αυτά. Εγώ σου λέω τι αιτιολογίες ακούω, ας μην τις πω δικαιολογίες. Προχώρα.
Πες, ο Βασίλης είπε ότι απολογείται που αργήσατε. Όντως τώρα, αν σας κράτησε από κάτι, όντως απολογούμε. Δεδομένου αυτού, εμείς κάνουμε τις κουβέντες μας βίντεο. Ίσο και να το ανεβάσουμε. Το Ντόμινος είπες. Ντόμινος είναι η πιτσαρία, έχει τα βίντεο. Όχι, όχι. Το κανάλι είναι ο Ασβός. Εκεί θα βρεις. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Στο λέω γιατί είναι ο Ασβός. Αλλά αν μου στείλεις στα social που έχουμε εδώ κάτω, Facebook, Instagram, εγώ το διαχειρίζομαι. Εγώ είμαι ο Βασίλης, πες μου πληροφορίες. Ποιος λέει ότι μπορώ να είμαι vegan. Τι στέγες να φτιάξω, τι μπορώ να φάω στην Ελλάδα. Γενικά, είμαστε... Αυτό ανεβαίνει το βίντεο τώρα. Αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το ανεβάσουμε. Αν δεν θέλεις να φαίνεστε, βάζω ένα φίλτρο. Δεν φαίνεστε. Δεν θέλουμε να φαίνεστε. Εντάξει, θα βάλουμε ένα φίλτρο. Μην φαίνεστε. Θέλω. Τώρα τι να σκέφτεσαι, γιατί μας το χαλάσατε. Άκου. Γενικά σκέψη έχει 250 βίντεο. Που ο κόσμος λέει λίγο πολύ τα ίδια. Δες ένα-δύο έτσι από περίεργεια. Ο Ασβός, δεν θα βγει άλλο. Εγώ θα βγω. Πώς σε λένε. Τι να σου πω τώρα, λέει. Anyway, Βασίλης, χάρηκα πολύ. Διάγνωστος, Παναγιώτη, χάρηκα. Αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, θέλετε, εντάξει τώρα, στέλνω. Please, ρώτα. Μην διστάζεις, εθελοντές είμαστε. Δεν έχει οικονομική απολαβή. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, βλέπω.